Χριστός Ανέστη, χαρά μου, θα είμαστε σύντομοι όσο γίνεται σήμερα, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και τη Μεγάλη Κυριακή που είναι των νεομαρτύρων, δηλαδή των μαρτύρων που μαρτύρησαν από την Άλωση Κωνσταντινούπολεως και μετά, μεγάλων Αγίων, μαρτύρων όλων που θυσίασαν το αίμα τους και τη ζωή τους για τον Χριστό, και τα σχετικά αναγνώσματα, τα οποία είναι ο πολύ γνωστός ύμνος της αγάπης που τον ξέρετε όλοι, αλλά και το πολύ γνωστό κείμενο από τον Ματθαίο που μας λέει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε δύο κυρίους, είτε στο Χριστό μαζί, είτε στα λεφτά μαζί. Σίγουρα θα παρατήσουμε κάποιον από τους δύο, αν δουλεύουμε και στους δύο μαζί. Και φυσικά, επειδή τελείωσε και η νηστεία των Αποστόλων, η οποία άλλοτε είναι μεγάλη και άλλοτε είναι μικρή, σύμφωνα με τον κύκλο της Σελήνης, ο οποίος καθορίζει και το πότε είναι το Πασχάλιο. Και έτσι, αδερφοί μου, συγκλονιζόμαστε κάθε φορά που είναι, να το πω έτσι πολύ απλά, μεγάλα τα γράμματα. Πολύ μεγάλα. Πολύ μεγάλα. Και εμείς είμαστε τόσο μικροί. Βέβαια, αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε και εμείς πώς γίνεται, όταν από μία θέση που έχουμε, είτε γιατί είναι τα παιδιά μας τα οποία είναι πολύ μικρά, είτε γιατί είναι οι συνεργάτες μας πολύ μικροί, είτε γιατί εμείς έχουμε κάτι παραπάνω, ας πούμε, εξασκηθεί, βλέπουμε αυτό το χάσμα, έτσι. Τι χάσμα λοιπόν έχουμε εμείς από τους Αποστόλους, από τον Πέτρο και τον Παύλο, από όλους τους άλλους, ή όπως λέει ένα ωραίο τροπάριο εκεί, Πέτρον και Παύλον συμφώνως ανεφημίσομεν, Λουκάν, Ματθαίον, Μάρκον, Ιωάννην, Ανδρέαν, Θωμάν, Βαρθολομαίον, Σίμωνα τον Κανανίτην, Ιάκωβον, Φίλιππον. Τα λέει όλα σε ένα τροπάριο, το οποίο πρέπει να το μάθετε κι εσείς απ' έξω, και καταλαβαίνουμε κάπως, αν θέλετε, το χάσμα το οποίο μπορεί να υπάρχει μεταξύ ανθρώπων. Γιατί λέει μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, είμαστε η Εκκλησία των Αποστόλων, όχι, του Χριστού είμαστε. Είμαστε μία, είμαστε Αγία, είμαστε. Είμαστε Καθολικοί, δηλαδή σε όλο τον κόσμο, ναι. Είμαστε Αποστολικοί. Γιατί είμαστε Αποστολικοί? Γιατί χωρίς αυτούς στην Ελλάδα δεν θα έρχονταν το Ευαγγέλιο. Δεν ήρθε ο Χριστός στην Ελλάδα, ήρθε, δεν ήρθε. Στην Αγγλία δεν θα πήγαινε το Ευαγγέλιο. Πήγε στην Αγγλία ο Χριστός, όχι. Στη Ρωσία, στην Αφρική, στην Αυστραλία δεν θα πήγαινε το Ευαγγέλιο. Πήγαν αυτοί. Γι' αυτό η Εκκλησία μας είναι και Αποστολική. Πήγαν ο Πέτρος, ο Παύλος και όλοι οι οποίοι μαρτύρησαν ακόμα και μέχρι την Αφρική, ακόμα και μέχρι την Ασία, μέχρι τον τότε γνωστό κόσμο, έως ότου οι Έλληνες ανακαλύψουν και τον άγνωστο κόσμο της περίοδου. Δεν έχουμε να πούμε σε αυτούς μόνο μεγάλη τιμή, αλλά έχουμε να τους κουβαλάμε κιόλας, γιατί και ο υποφαινόμενος έχει αποστολικό όνομα, αλλά και πολλοί εδώ ανάμεσά μας και εκεί που είστε έχουν αποστολικά ονόματα, θα λέγαμε αδιαπραγμάτευτα, γιατί δεν μπορείς να παραθεωρήσεις έναν Πέτρο, έναν Παύλο, έναν Ιωάννη, έναν Ανδρέα, έναν Ιάκωβο και έναν τους Αποστόλους, οι οποίοι δεν είναι μόνο 12, όπως ξέρετε, είναι και ομάδα των 70 και μετά των 120 και μετά ούτω καθεξής των πολλών χιλιάδων Αποστόλων. Αν για κάποιο λόγο σας έχει δοθεί αυτή η χάρη του Αποστόλου, είτε μικρή είτε μεγάλη, έτσι, γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν σημαίνει ότι ένας Απόστολος πρέπει να έχει την αξία του Πέτρου ή του Παύλου. Αν σας δόθηκε λοιπόν να πείτε σε έναν άνθρωπο, σε δυο, σε τρεις, για τον Χριστό, είστε κι εσείς μικροί Απόστολοι. Έτσι, μικροί Απόστολοι είμαστε όλοι, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να ζήσει η Εκκλησία. Η Εκκλησία ήταν το κήρυγμα του Χριστού, το κήρυγμα των Αποστόλων, το κήρυγμα των Επισκόπων, το κήρυγμα των Πρεσβυτέρων, το κήρυγμα των Αγίων. Ποιοι ήταν οι Άγιοι και ποιοι είναι οι Άγιοι? Είναι οι Χριστιανοί. Νεότερα λοιπόν, επειδή ο Χριστός δεν αφήνει ποτέ την Εκκλησία του, και μετά την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που ήμασταν τότε επίσημοι, θα λέγαμε, ήμασταν οι Χριστιανοί. Αμέσως ο Χριστιανός Ορθόδοξος τελείωσε. Είχε δώσει ο Μέγας Κωνσταντίνος γραμμή, θα διορίζεται κατευθείαν ένας Χριστιανός Ορθόδοξος. Ενώ ένας εδωλολάτης θα εξετάζεται.
θα έχει σπίτι, θα έχει τιμή, θα έχει τα πάντα. Θα τον περιποιείται ο καθένας και θα απολαμβάνει τιμής. Όταν έπεσε λοιπόν εκείνη η μαύρη σκλαβιά, πραγματικά μαύρη, από ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν άνθρωποι και δεν είναι ακόμα άνθρωποι, το δέντρο αυτό της εκκλησίας που είχε εκκλείσει παντού, το πότισε το αίμα των νεομαρτύρων. Ποιοι είναι οι νεομάρτυρες άραγε? Ας πούμε μερικούς τους οποίους μπορεί να τους ξέρετε, έτσι. Δεν ξέρει τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό κανείς? Τι είναι ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός? Νεομάρτυρες. Από το 1353 και μετά, έτσι. Μαρτύρησε για τον Χριστό. Τον σκότωσαν για τον Χριστό. Δεν ξέρει ο καθένας κατά τόπους, ποιο να πούμε, στα Ιωάννα τον Άγιο Γεώργιο, τον Εξιωαννίνο, που μαρτύρησε για τον Χριστό. Και όλη η Ήπειρος τον ξέρει. Στα Τρίκαλα κοντά εκεί, τον Άγιο Νικόλαο, έτσι. Τι να πρωτοπούμε, κατά τόπους να πούμε, καθολικά να πούμε, γενικά να πούμε. Εδώ στη Θράκη, στη Μακεδονία, στην Ανατολική Θράκη, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι μέχρι και σήμερα, γιατί υπάρχουν και μέχρι σήμερα νεομάρτυρες, ποτίζουν το δέντρο της Εκκλησίας για να μην ξεχαστεί ο κόσμος ότι κάπου υπάρχει ένα δέντρο συμβολικά που είναι η Εκκλησία. Ακόμη και σήμερα έχουμε μάρτυρες, αδελφοί μου, απλώς δυστυχώς η μαρτυρία πλέον μεταφέρθηκε από την Ελλάδα και είναι σε άλλες χώρες. Στη Συρία τώρα μαρτυρούν για τον Χριστό. Έτσι. Ακόμα και στην Κίνα μπορούν να μαρτυρούν και εδώ δεν μαρτυρεί κανείς πλέον. Το σταματήσαμε εδώ. Γι' αυτό είναι ανάγκη ακόμα περισσότερο να θυμηθούμε το μαρτύριο των νεομαρτύρων. Θα προχωρήσουμε, αδερφοί μου, όπως σας είπα, να πάμε να δούμε λίγο, να ξαναθυμηθούμε. Ο κάθε άνθρωπος μιλάει για αγάπη σήμερα και αγάπη δεν βλέπουμε. Και φυσικά, να πω και το άλλο, καμιά φορά φτάνουμε στο σημείο να πλανόμαστε τόσο πολύ που δεν έχουμε καμία σχέση με την αγάπη του Χριστού. Έτσι, αγαπάμε όπως οι άνθρωποι, όπως τα ζωάκια, όπως η φύση. Καμιά φορά αγαπάμε όπως και ένας χριστιανός, γιατί άλλο καλός άνθρωπος, άλλο καλός χριστιανός. Αλλά δυστυχώς, αν κάνουμε τώρα την εξέτασή μας από το 13 κεφάλαιο της πρώτης, από το 12 δηλαδή ξεκινάει μέχρι το 13 της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, θα καταλάβουμε πολλά. Θα μπω γρήγορα στο θέμα. Α Κορινθίους 12:27 με 13:8. Εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, δε εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Έτσι, τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε ο καθένας ένα κομματάκι. Αν πούμε ότι ένα ανθρώπινο σώμα έχει 209 κόκαλα, διαλέξτε ποιο κοκαλάκι είστε εσείς από το σώμα του Χριστού. Και ους μεν έθετε ο Θεός εν την Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, ή τα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Τι χαρίσματα μας έδωσε ο Θεός? Και κάποιοι που είστε εδώ μπορεί να τα έχετε και κάποιοι που είστε εκεί μπορεί να τα έχετε. Τι έχουμε? Προφητεία, διδασκαλία, δύναμη, χάρισμα ιαματικό, αντίληψη, κυβέρνηση, γέννη γλωσσών. Γλώσσες πολλές. Ακόμα και σήμερα λέμε αυτούς ξέρει 10 γλώσσες, έχει χάρισμα. Έτσι. Αλλά και όσο αφορά τη διακυβέρνηση, την αντίληψη, και όταν λέει εδώ αντίληψη, κυρίως είναι αυτό που λέει σήμερα η ψυχολογία, αδελφοί μου, την εσυναίσθηση. Δηλαδή να έχει ένας το χάρισμα της συναισθηματικής νοημοσύνης, να καταλαβαίνει τον πόνο του άλλου και την καρδιά του άλλου και όχι μόνο να καταλαβαίνει τη γλώσσα του. Έτσι. Είσαι Έλληνας, έλα να μιλήσουμε, να συνοηθούμε. Όχι. Είσαι χριστιανός, καταλαβαίνω την καρδιά σου, καταλαβαίνεις τη δική μου και το τι περνάω. Αλλά λέει, μη πάντες Απόστολοι, όλοι μπορούν να γίνουν Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι. Να, αυτό τώρα που κάνουμε μέσα εδώ είναι μια ερμηνεία του Ευαγγελίου. Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα και έτη καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δείχνουμε. Να έχετε ζήλο, λέει, για ανώτερα πράγματα από αυτά που σας δόθηκαν. Σίγουρα δεν είναι όλοι Απόστολοι, σίγουρα δεν είναι όλοι προφήτες, σίγουρα δεν είναι όλοι διδάσκαλοι, σίγουρα δεν κάνουν όλοι το οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Ακόμα και η πολυτεχνία, αδερφοί μου, είναι χάρισμα. Και έχω γράψει και 2 βιβλία σχετικά με 70 χαρίσματα, περίπου να ενημερωθούν οι χριστιανοί μας τι χαρίσματα υπάρχουν και μας έχει δώσει ο Θεός και δεν τα ξέρουμε.
καλά, λέει, εσείς ακόμα περισσότερο θα ζηλεύετε. Ξέρετε τι συμβαίνει συνήθως? Α, καλή ώρα, με βλέπετε εμένα που μιλάω και λέτε όλοι, α, θέλουμε όλοι να γίνουμε ιεροκήρυκες. Μας αρέσει που μιλάει αυτός, να μιλάμε και όλοι έτσι. Δεν πάει έτσι όμως. Ένας από εσάς με τη σιωπή του διδάσκει πιο καλά, ενδεχομένως, ή το ίδιο στους ανθρώπους που είναι δίπλα. Μην μπερδεύεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Παρόλα αυτά που υπάρχουν, εσείς ζητάτε τα υψηλότερα. Ποια είναι τα υψηλότερα? Για πάμε τώρα να δούμε. Έχετε λοιπόν χαρίσματα. Είστε δυνατοί, είστε νέοι, είστε όμορφοι, είστε σοφοί, είστε πολύτεκνοι, όπως λέγαμε, είστε. Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων, ακόμα λέει και αν από αυτά τα χαρίσματα έχετε μεγαλύτερα, πια μιλάτε αγγελικά και μιλάτε όλες τις γλώσσες του κόσμου, 200 πως είναι, 270 διάλεκτοι, αγάπη δεν μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών, η κύμπανο λαλάζω. Και δεν έχετε αγάπη, λέει, είστε χαλκός ηχών, η κύβαλο λαλάζουν. Ντενεκές, ξεγάνατος, με ελεύθερη ερμηνεία. Τώρα δεν είναι κυκλοφορούν οι ντενεκέδες, αλλά παλιά τους πετούσαμε εμείς έτσι και κάναν θόρυβο μόνος. Κρουκρουκρουκρου, γρανσάδιος και ντενεκές, τι κάνει, μόνο ένα θόρυβο. Και επειδή είναι σιδερένιος, εκεί που χτυπάει, καλή ώρα τώρα άκουσε ένα θόρυβο, ακριβώς αυτός ο θόρυβος ήταν. Είστε ντενεκέδες, ξεγάνωτοι, αν δεν έχετε αγάπη. Ενώ έχετε όλα τα προηγούμενα χαρίσματα, προσέξτε, και προφήτες ακόμα και απόστολοι. Και αν έχω προφητεία και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώση, πάσανε, και αν έχω πάσαν την πίστη, ώστε όρη με θυστάνει, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ημί. Ακόμα και αν η πίστη σας λέει, μάλλον έχετε τη δύναμη και σας λέει, κουνή σου βουνό και κουνιέται, χωρίς αγάπη δεν μετράει. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, προσέξτε, ένας ηλίμονας που να φτάσει στο σημείο τα πουλήσει όλα. Άγιος Αντώνιος, τα πουλήσει όλα. Αγάπη δεν μη έχω και αν, συγγνώμη, παραδώ το σώμα μου να καυθίσομαι, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Θυμάστε μάλλον το έχουμε πει, το παράδειγμα του Σαπρίκιου, του ιερέα, ο οποίος τα είχε μαλώσει με ένα λαϊκό, τον Νικηφόρο, και δεν το συγχωρούσε. Και όμως ο Σαπρίκιος αξιώθηκε να πάει στο μαρτύριο. Και την ώρα που ανέβαινε τα σκαλιά για να τον κόψουν το κεφάλι για τον Χριστό, πάει ο Νικηφόρος από κάτω και λέει, «Πάτερ, με συγχωρείς που σε στεναχώρησα?» Και λέει, «Όχι!» Και μόλις ανέβηκε πάνω, ξαφνικά λέει ο Σαπρίκιος, «Α, δεν είμαι χριστιανός, δεν θέλω να μαρτυρήσω». Και έφυγε και ανέβηκε ο Νικηφόρος και μαρτύρησε για τον Χριστό, γιατί δεν είχε αγάπη. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, κάνει μόνο το καλό δηλαδή. Η αγάπη ουζηλεί, δεν ζηλεύει. Ποιος έχει ζήλια εδώ μέσα? Να διαγράψει την αγάπη, έτσι, διότι η αγάπη ούζηλη. Η αγάπη υπερπερεύεται, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε, όλη την ώρα. Πώς λέμε σήμερα, πώς το λέμε, αυτοπροβολή ή πώς το λέμε άλλο. Και λέει συνέχεια ο άλλος, μάλιστα, δεν θέλω να πώς το λέμε, περιαυτολογήσω, ναι. Υπερπερεύεται, ου φυσιούται, η αγάπη δεν κάνει ποτέ έτσι. Να πεις στον άλλον, άμαρε, τι ξέρεις και εσύ. Ή ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ή να μην το, δεν χρειάζεται να το δείχνεις, να το λες, μόνο το δείχνεις. Περπατάει έτσι αυτός, λέει, έχει καταπεί τον γκασμά, έχει καταπεί το λωστό. Και ξέρετε, αν καταπείς το λωστό, που είναι σιδερένιος και φωτός, δεν μπορεί να σκύψεις μετά. Η αγάπη ούκ ασχημονεί. Δεν κάνει άσχημα πράγματα. Ού ζητεί τα εαυτής. Εδώ, αγαπήστε με, εδώ. Μένα θα αγαπάτε. Ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν. Άρα, εφόσον κάνεις κακό λογισμό για τον άλλον, δεν έχεις αγάπη. Ου χαίρει επί τη αδικία, φυσικά, συγχαίρει δε τη αληθεία. Να βρούμε τώρα ανθρώπους να μας αγαπάνε και να βγούμε στον δρόμο και να μας πούν, είσαι ορθόδοξος, ναι, συγχαρητήρια. Ποιος θα το πει, θα αρχίζουν όλοι, α, παλαιομερολογίτης είστε, α, εκείνο, α, το άλλο κτλ. Δεν έχουν αγάπη, γι' αυτό, είναι πολύ απλό. Και φυσικά, πάντα στέγει, τα σκεπάζει όλα, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει και ξέρετε και ένα χαρακτηριστικό για να μπορούμε να σταθούμε στην πίστη είναι και η αγάπη, έτσι, γιατί η αγάπη πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει, πάντα πιστεύει, δεν βγάζει συμπεράσματα γρήγορα,
και εύκολα. Αυτό που λένε σήμερα άνθρωποι, τον αγαπούσα κάποτε, λέει, τώρα δεν τον αγαπά. Πώς γίνεται αυτό, παιδί. Άρα, τι συμβαίνει. Το συνέστημα αυτούς τους άνθρωπους της αγάπης, που ήταν αυτό, το να τρέμει η καρδιά και να πιάνεται το στομάχι και να σκέφτομαι συνέχεια τον άλλον, νόμισε ότι είναι αγάπη. Αυτό ήταν η αγάπη, αλλά ήταν το 5%. Τα υπόλοιπα είναι όλα αυτά που λέμε σήμερα. Ουχέρι επιτεδικία. Αδερφός είναι ο άλλος και άμα πάθει τίποτα άλλος λέει, να πάθεις. Αδερφός, όχι ξένος, αδερφός. Και φυσικά η αγάπη, ουδέποτε εκπίπτει αυτό που μόλις λέγαμε. Τον αγαπούσα από κάποτε, αλλά τώρα, είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε, η αγάπη θα παραμένει το ίδιο. Δεν εκπίπτει ποτέ. Ακόμα λέει κι αν οι προφητείες καταργηθούν, οι γλώσσες καταργηθούν, οι γνώσεις καταργηθεί. Η αγάπη θα παραμένει. Δηλαδή με λίγα λόγια, ένας που αγαπάει, αγαπάει πάντα. Και αυτό η αγάπη είπαμε ότι είναι ένας Θεός ολόκληρος. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλο πράγμα είναι. Και δεν ξέρω αν μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο θα καταφέρουμε να αγαπήσουμε μέχρι ένα ποσοστό το οποίο θα είναι προβιβάσιμο, τουλάχιστον να πιάσουμε το 5. Να πούμε ότι αγαπήσαμε έναν άνθρωπο, ότι τον καταλάβουμε, ότι κάναμε κάτι γι' αυτόν, θυσιαστήκαμε γι' αυτόν λίγο έτσι όσο μπορούσαμε. Ξέρω εγώ, αλλάξαμε το κεφάλι μας γι' αυτόν, κάναμε αυτό που ήθελε ή εν τω μεταξύ δι' αυτής της αγάπης φτάσαμε και στην αγάπη του Θεού. Μεγάλη υπόθεση. Όλοι λένε αγαπάω τον Θεό. Ναι. Και τον αδερφό τον δρός. Και ούτω καθεξής. Να έχετε λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, αγάπη για ανώτερα πράγματα. Ποια είναι τα ανώτερα πράγματα, αυτό. Αγάπη να ζητάμε να μας δίνει ο Θεός και όλα τα υπόλοιπα, τα τόσο μεγάλα, προφητείες αυτά, θα έρθουν. Και να πω και κάτι τώρα έτσι, επειδή εμείς οι γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τηρούμε το δόγμα, πολλοί μας έχουν για ανθρώπους έτσι αυστηρούς, μονόχνοτους, πώς λέει μακριά, φούστες, φτάκι, μουσκε και φτάκι, κάτι γίνει, κάτι έτσι, κάτι πράγματα έτσι. Κρατήσουμε την πίστη. Καμία σχέση δεν έχει αυτό με την πραγματικότητα, αδελφή μου. Ο άνθρωπος του Θεού καταρχήν είναι ο άνθρωπος της αγάπης και μπορεί να μην έχει χαμογελάσει ποτέ. Ποτέ. Ο Άγιος Λάζαρος δεν ήταν άνθρωπος της αγάπης. Δεν γέλασε ποτέ μετά το θάνατό του, μετά την Ανάστασή του. Και μπορεί να μην σε έχει ταχτηρίσει ποτέ και να σε πει τι καλός που είσαι και τι καλή που είσαι, και όμως να είναι άνθρωπος της αγάπης. Και είναι ο άνθρωπος που κρατάει το δόγμα, ξέρετε γιατί. Γιατί αλήθεια πάει με την αγάπη. Και η αγάπη πάει με την αλήθεια. Ένας ο οποίος αγαπάει όχι εν πνεύματι και αληθεία, αυτός δεν αγαπάει. Αυτός κοιτάει, να μην πω τη λέξη, τέλος πάντων κοιτάει τον εαυτό του. Και αγαπάει για να τον αγαπήσουν οι άλλοι. Όπως λέει αλλού σε κάποιο σημείο, και η αμαρτωλή, λέει, οι ασεβείς δηλαδή, το ίδιο κάνουν. Τι, όποιος τους αγαπάει, τον αγαπάνε. Και τι έγινε. Έτσι. Γι' αυτό προσπαθούμε, αδελφοί μου, και πάντα κοιτάζουμε το ανώτερο, να φτάσουμε κάποτε σε ένα σημείο και να καταλάβουν και άλλοι άνθρωποι ότι αυτός είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος της αγάπης, αυτός ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια, το Χριστό όπως είναι αληθινά. Και πάμε και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 6 κεφάλαιο, 22-33 στίχο, να δούμε γιατί η Εκκλησία βάζει την ημέρα, την Κυριακή 3η Ματθαίου των Νεομαρτύρων, αυτό το Ευαγγέλιο, έτσι, το συγκεκριμένο. Τι μας λέει λοιπόν. Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός σου απλούσει, όλο το σώμα σου φωτεινώνεστε. Εάν ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλο το σώμα σου φωτεινώνεστε. Ήουν το φως το εσύ σκότος εστί, το σκότος πόσο. Τα ματάκια σου λέει είναι τα παραθυράκια σου. Αν το μάτι σου είναι καθαρό, βλέπεις αυτό που βλέπεις. Ορίστε. Ένα φως. Ένα λουλούδι. Μία κάμερα. Ένα βιβλίο. Αν το μάτι σου είναι πονηρό, θα βλέπει πίσω από αυτά κάτι άλλο. Πονηρό. Αυτό λοιπόν, αν θες να είναι η ψυχή σου καθαρή, θα είναι το μάτι σου καθαρό. Και λέει ο άλλος, τώρα στην εποχή μας, πού θα το βρούμε αυτό. Και όμως αδελφοί μου, και αυτό ακόμα μπορεί εν τέλει μετά από κάποιες διεργασίες να πραγματοποιηθεί.
Και πάμε τώρα στο πιο σημαντικό. Ουδή δύνατε δυσί κυρίες δουλεύειν, ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Κανείς δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο κυρίους λέει ταυτόχρονα. Αντίθετους μεταξύ τους εννοείται, έτσι. Ου δύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι του Θεού και δούλοι του χρήματος. Λεφτά μπορούμε να έχουμε. Μπορείτε. Αλλά δεν μπορείτε να προσκυνάτε. Όπως προσκυνάτε τον Χριστό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε αδερφοί μου, αυτός ο οποίος αγαπάει το Θεό, να δουλεύει στο Θεό και όχι στα χρήματα. Και αυτός που αγαπάει το Θεό, φυσικά, να ξέρει ότι για να βάλει εδώ ο Χριστός απέναντί του το μαμονά, άρα έχει πολύ μεγάλη δύναμη αυτό το χρήμα, αν δεν προσέξουμε. Δια τούτο λέγω ημίν, μη με ρημνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώμα τη ημών, τι ενδύσετε. Εδώ αναφέρεται στο άγχος, αδερφοί μου. Αυτή η μέρημνα που λέει εδώ είναι το άγχος. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα φορέσουμε. Ουχή η ψυχή πλήον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσι, ουδέ συνάγουσις αποθήκας και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχ εμείς μάλλον διαφέρεται αυτόν, μας παρομοιάζει σαν πουλάκι. Τι κάνουν τα πουλάκια, ό,τι μπορούν κάνουν. Να, πάνε λίγο κάπου κοιμούνται να έχει λίγο ζέστη, συμπάνε κανένα σπυρί που βρίσκουν, αυτό. Αλλά αν δεν μεριμνήσει εκείνος, δεν υπάρχουν ούτε αυτά. Έτσι κι εμείς. Θα μεριμνήσουμε μέχρι ένα σημείο, χωρίς άγχος. Τι μπορώ να κάνω, να δουλέψω, να έχει οικογένεια μου λεφτά. Θα το κάνω. Από εκεί πέρα όμως, τι θα περιμένω. Τι θα περιμένω. Για να δούμε. Τις δε εξ ημών μεριμνών δύναται προσθήνει επί την ηλικίαν αυτού πύχην ένα. Αν αγχωθείτε, λέει, όλοι εσείς, μπορείτε να βάλετε ένα πύχη στο ύψος σας. Και ο πύχης δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο είναι, αλλά σίγουρα είναι πάνω από μισό μέτρο. Αγχώθηκες, δεν μπορεί να ψηλώσεις μισό μέτρο. Όχι. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάφτε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνει. Ου κοπιά, ουδέν ήθη. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλεται ως εν τούτον. Τα λουλουδάκια είναι πάρα πολύ όμορφα. Και για να είναι όμορφα, τι κάνουμε μόνο εμείς, μόνο τα ποτίζουμε. Τα υπόλοιπα ποιος τα κάνει, τα ζωγραφίζουμε μήπως. Έτσι κι εσείς όμορφοι είστε λέει. Και μην κοιτάτε όλα τα ρούχα, οι γυναίκες πιο πολύ και μετά και οι άντρες. Βέβαια τώρα είναι αλλιώς το έθιμο, δεν κοιτάζει να ντυθεί κάποιος, κοιτάζει να ξεντυθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση λέει, θα ντυθείτε, μη στεναχωριέστε. Εδώ τον Άγιο Νούφριο δεν είχε να φορέσει ρούχα και τον έδωσα λέει τρίχες και είχε γεμίσει όλο το κορμί του τρίχες και ήταν ντυμένος. Αλλά να δούμε πότε θα τα καταλάβουμε όλα αυτά. Όχι άγχος, άλλο μέρημνα και άλλο άγχος. Και τέλος πάντων αδερφοί μου, και ο Σολομώντας λέει, ο οποίος είχε χιλιάδες στολές να φοράει κάθε μέρα, δεν ήταν τόσο λαμπρός όσο ένα λουλουδάκι λέει. Είδε λοιπόν το χόρτο του αγρού σήμερα όντα και αύριον εις κλίβαλον βαλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιένισι, ού πολλό μάλλον ημάς ο λιγόπιστη. Θα σας δίσουμε σαν να λέει, μην αφώνεστε. Δεν θα μείνετε χωρίς ρούχα. Και φυσικά μέσα στα ρούχα εντάσσετε, φανταστείτε, κατά πλατιά ερμηνεία του Ευαγγελίου και η θέρμανση, έτσι, και όλα αυτά τα οποία ο καθένας προσπαθεί να καλύψει το σώμα του, έτσι, για να μην το φθείρει. Μίου λοιπόν μεριμνήστε λέγοντες τι φάγομαι, τι πίουμε, τι περιβαλλόμεθα. Μη λέτε όλη την ώρα τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα τη δούμε. Μην αγχώνεστε. Πάντα γάρτα αυτά τα έθνη επιζητεί. Οι ειδωλολάτρες το κάνουν αυτό. Είδε ο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζήτε δε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά προστεθήσετε ημίν. Αν ήταν τώρα ο Χριστός Ιεροκήρυκας, ξέρετε θα λέγαμε τώρα εδώ, ότι ανέπτυξε το κήρυγμά του σύμφωνα με τους κανόνες της ομιλητικής. Τι θέλω να σας πω αδελφοί. Μιλώντας λοιπόν ο Χριστός και θέλοντας να μας πει την τελευταία πρόταση. Ποια ήταν η τελευταία πρόταση. Και θυμάστε που είπα μόλις. Τελευταία πρόταση. Μόνο αυτή να θυμάστε. Ποια ήταν η τελευταία πρόταση. Για να σκεφτεί ο καθένας. Εκεί ήθελε να καταλήξει ο Χριστός. Πού ήθελε να καταλήξει δηλαδή. Ότι δεν θα, όσο κόπο και να κάνετε, το νόημα δεν είναι να περάσετε καλά σε αυτή τη ζωή. Έτσι. Το νόημα είναι να ζητήσετε τη βασιλεία του Θεού. Και άμα το καταφέρετε αυτό, τότε εγώ το ακόβω όλα και σας δίνω και σας ποτίζω και σας ταΐζω. Αν όμως το μυαλό σου είναι συνέχεια στα άλλα και δεν βλέπετε τη βασιλεία του Θεού, τότε τι να σας πω.
Τι να σας πω, μπορεί και να σας δοκιμάσω. Και να μην έχετε και φαΐ και νερό και ρούχο για να κοιτάξετε εκεί που πρέπει να κοιτάξετε. Γι' αυτό λέει, κοιτάξτε εκεί, δηλαδή είπε πρώτα όλα τα αρνητικά, κοιτάξτε εκεί και όλα τα υπόλοιπα που σας είπα πριν, είναι πάρα πολύ απλό να τα έχετε. Έτσι αδερφοί μου. Αυτά και πολλά, και οι νεομάρτυρες τα είχαν όλα, αλλά δίναν τον εαυτό τους για τον Χριστό και σφαγιάζονταν για να γεμίσει ο παράδεισος τώρα με κόκκινα ρούχα που φοράνε και περιμένουν και εμάς να φορέσουμε αντιστοίχως. Να είστε γεροί οι Απόστολοι και οι πρωτοκορυφαίοι, αλλά και όλοι να σας σκεπάζουν και να μας σκεπάζουν στη μία Αγία Αποστολική Εκκλησία να είμαστε, την Ορθόδοξη, την Εκκλησία του Χριστού, το Σώμα του Χριστού, και όσο μπορούμε αδελφοί μου, εγώ δεν πετάω στα σύννεφα ό,τι και εσείς φαντάζομαι, αλλά να είναι ο στόχος σας αυτό, να τον αγαπήσω τον άλλον, να τον σκεφτώ, μπορώ και να τον κρίνω, ναι, δίκαια, μπορώ να πω ότι κοίταξε, δεν πας καλά, αλλά τον αγαπήσω σημαίνει ότι δεν θα σκέφτομαι συνέχεια εχθρικά γι' αυτόν ή να το σχολιάζω ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Αλλά το σκέφτομαι θετικά, μήπως μπορώ να τον βοηθήσω. Αν δεν μπορώ θα κάνω μια προσευχή. Και αυτός είναι ένα πρόβατο το οποίο πλανήθηκε. Έτσι. Γι' αυτό αδερφοί μου έτσι να κάνετε, να κρίνετε επίοικος και θα μας κρίνει και ο Χριστός επίοικος και θα κερδίσουμε τη Βασιλεία την οποία εύχομαι σε όλους. Αμήν. Διευκόν τον Αγίον Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέσουν τους όσους είναι μας. Είστε καλά.